Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στα δημοτικά, στο Δήμο Κατερίνης, εκεί όπου έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με φόντο μια τηλεοπτική αναμέτρηση των υποψηφίων δημάρχων. Ο υποψήφιος δήμαρχος με τον άλλο δρόμο, Χρήστος Γιαννούλης, απίθυνε πρόσκληση προς τον υποψήφιο δήμαρχο Κατερίνη Σάβα Χιονίδη για δημόσια τηλεοπτική αντιπαράθεση των δυών τους. Ο κύριος Γιαννούλης τόνισε ότι είναι προτιμότερο για την ποιότητα του προεκλογικού διαλόγου μια τηλεοπτική εμφάνιση που δικαιούνται οι υποψήφοι να μην σπαταληθεί σε έναν νούσιο μονόλογο, αλλά να υπάρξει μια αντιπαράθεση των δύο επικρατέστερων συνδυασμών με ουσία και περιεχόμενο, ώστε οι πολίτες να φτάσουν ενημερωμένοι στην κάλπη. Βεβαίως, θα πρέπει να σας πούμε ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η τηλεοπτική αναμέτρηση όλων, όμως, όπως άλλωστε είναι απαραίτητο να γίνει, όλων των υποψηφίων δημάρχων του Δήμου Κατερίνης. Θα γίνει τη Δευτέρα από τη Δίων τηλεόραση, βεβαίως, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δίων τηλεόρασης. Τώρα, απάντηση στον κύριο Γιαννούλη έδωσε σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος και νυν δήμαρχος Σάβας Χιονίδης, πολίτες σε δράση. Να πούμε ότι αναφέρει στην απάντησή του ευχαρίστως η πρόσκληση για διάλογο και μάλιστα με το φερόμενο ως μεγάλων ρητορικών ικανοτήτων δημόσιο δήμαρχο του άλλου δρόμου είναι πράγματι μεγάλη και ευχαρίστως θα την αποδεχόμασταν αν δεν ήταν τόσο υποκριτική, αντιδημοκρατική και πολιτικάντικη. Εξηγούμαστε, αναφέρει ο κ. Χιονίδης, προκαλεί σε τηλεοπτικό διάλογο μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπερτερεί των συνυποψηφίων του, ακόμα και αν θεωρεί ότι είναι δεύτερος γιατί εξαιρεί τον τρίτο και τον τέταρτο. Μήπως θεωρεί ότι ηγείται κάποιου μετόπου απαλλαγής, πώς προεξοφλεί την ψήφο των δημοτών. Θεωρεί ότι η τηλεοπτική συνέντευξη είναι ένας ανούσιος μονόλογος, γιατί πιστεύει ότι απαντήσεις σε έναν δημοσιογράφο είναι μονόλογος. Ποια δημοσιογραφική εμπειρία τον οδηγεί στην πρόσκληση διαλόγου χωρίς την προετοιμασία που χρειάζεται ώστε να ενημερωθεί σωστά το κοινό, και γιατί ο μονόλογος που διηγείται τεκμηριωμένα έργα και όχι ασαφείς υποσχέσεις είναι χειρότερος από ένα διάλογο ρητορικών επιδείξεων που ελάχιστη σχέση έχουν με την αλήθεια. Αντιλαμβάνεται ότι ο προεκλογικός διάλογος επιτέλους θα ανοίξει με την τηλεμαχία? Από πότε ο προεκλογικός διάλογος, η διαλεκτική των ανταγωνιστικών θέσεων δηλαδή, εκφράζεται μόνο με τηλεοπτικές συζητήσεις? Πώς αγνοεί τη θεμελιώδη για τη δημοκρατία συζήτηση μεταξύ υποψηφίου και πολιτών? Οι πολίτες σε δράση και ο υποψήφιος δήμαρχος δεν έχουν αντίρρηση για οποιονδήποτε διάλογο που έχει χαρακτηριστικά ισονομίας, δημοκρατικής ευαισθησίας και ουσιαστικής ενημέρωσης των δημοτών. Είμαστε ευχαρίστως στη διάθεση οποιοδήποτε εξασφαλίσει αυτά τα χαρακτηριστικά μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Στο μεταξύ, μιλάμε με τους δημότες, λέει ο κ. Χιονίδης, κάθε μέρα, όπως λειτουργήσαμε και στο Δήμο, κάθε μέρα μαζί. Αυτά αναφέρει ο κ. Χιονίδης και βεβαίως σας υπενθυμίζω και πάλι ότι η τηλεοπτική αναμέτρηση όλων των υποψηφίων του Δήμου Κατερίνης, των υποψηφίων δημάρχων, θα γίνει την Δευτέρα. Έχει ήδη συμφωνηθεί. Όλοι άλλωστε έχουν συμφωνήσει στη συμμετοχή τους σε αυτήν την τηλεμαχία και θα γίνει τη Δευτέρα αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δίων τηλεόρασης. Να πάμε τώρα, θα παραμείνουμε στο Δήμο της Κατερίνης και θα καλησπερίσω αμέσως εδώ στο στούντιο τον κύριο Μπάμπη Παπαδόπουλο, είναι υποψήφιος δήμαρχος Κατερίνης. Με τη λαϊκή συσπήρωση. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, και εσείς βεβαίως θα συμμετέχετε σε αυτή τη τηλεμαχία, έτσι όπως ονομάζονται οι συζητήσεις αυτές, της Δευτέρας. Κύριε Παπαδόπουλε, λοιπόν, η λαϊκή συσπήρωση συμμετέχει βεβαίως στις εκλογές της αυτοδιοίκησης με τον δικό της συνδυασμό και με εσάς υποψήφιο δήμαρχο. Ποιο είναι το στίχημα της λαϊκής συσπήρωσης για αυτές τις εκλογές? Θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι η λέξη στίχημα, αν και βέβαια χωράει, επιτρέπεται σε τέτοιες καταστάσεις. Και ακούγεται και πολύ, θα έλεγα, ναι. Εγώ, είναι και πολύ της μόδας ίσως. Βεβαίως, ναι, παραπέμπει ωστόσο στο τζόγο και πρέπει να πούμε ότι δεν τζογάρουμε εμείς, το λέω ασφαλώς χαριτολογώντας τούτο. Mm-hmm. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, η πρώτη στη φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε το ξυπνητήρι του λαού, αν μας επιτρέπεται τούτη η φράση, και βέβαια να δυναμώσουμε τις θέσεις της λαϊκής συσπήρωσης τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια, αν θέλετε, διότι εμείς κατερχόμαστε ενιαία. Οφείλω να πω ότι η λαϊκή συσπήρωση είναι της Κατερίνης, εν πάση περιπτώσει, είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και από συνεργαζόμενους φίλους αγωνιστές. Και βέβαια να δυναμώσουν οι θέσεις και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις 25 του Μάη, στη μάχη, ας το πω έτσι, των ευρωεκλογών. Mm-hmm.
Πρέπει να δυναμώσουν οι θέσεις των λαϊκών δυνάμεων, διότι, ξέρετε, ο λαός, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα αυτό όπου ζούμε, στην οικονομία και την κοινωνία που λέγεται κεφαλαιοκρατία, που λέγεται επί το ξενικότερο καπιταλισμός, που παίρνει τα σπίτια του κόσμου, που μας βάζει στη σειρά να πληρώνουμε χαράτσια τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, μετά τον Καλλικράτη ιδίως, μετά το 9, μετά το 2009 αυτό εντάθηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία που τα κλειδιά της δεν τα έχει ασφαλώς ο λαός, που τα κλειδιά της οικονομίας τα έχουν μια χούφτα παράσιτα κατά τη γνώμη μας, εκείνοι οι οποίοι δεν πράγουν απολύτως τίποτε, έχουν όμως τα πάντα για αυτούς και για τις οικογένειές τους, ελάχιστοι όντες, μεγαλοεργολάβοι, εφοπλιστές, μεγαλοβιομήχανοι, μεγαλέμποροι, τραπεζίτες. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία και οικονομία, όπου ο λαός βρίσκεται στην αντιπολίτευση και συμπολίτευση είναι μια άλλη τάξη, η αστική τάξη, όπως λέει η κοινωνιολογία, όπως λέει, αν θέλετε, η πολιτική οικονομία, η ιστορία και άλλες συναφείς επιστήμες, χωρίς να πουλάμε ή να κάνουμε επιστήμη. Έτσι, απλώς έτσι έχουν τα πράγματα και οφείλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς μάθαμε να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, για να θυμηθώ το Γιάννη Ρίτσο. Λοιπόν, θέλουμε να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση του λαού. Και ως εκ τούτου καλούμε τους δημότες και τις δημότησες της πόλης και των γύρω κομοπόλων και χωριών να δυναμώσουν τη φωνή της αντίστασης, προκειμένου αφενός να αναχαιτιστούν νέα βάρβαρα μέτρα, νέα φοροεπιδρομή και όχι μόνο και άλλου είδους αφέμαξη που έχει στο νου της οπωσδήποτε η κυρίαρχη τάξη, προκειμένου να ρεφάρει, ας χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή, την κρίση της, ή μπαίνοντας πια στην περίοδο μιας ανάπτυξης έστω και ανημικής, η οποία θα γίνει οπωσδήποτε πάνω στα ερείπια των λαϊκών δικαιωμάτων. Να αναχαιτήσουμε λοιπόν αφενός νέα βάρβαρα μέτρα, ολοκληρώνωση μισό δευτερόλεπτο, αν επιτρέπετε, και ευχαριστώ, να διεκδικήσουμε πράγματα, όπως για παράδειγμα κοινωνικό τιμολόγιο για το νερό, όπως για παράδειγμα μείωση 50% έως και κατάργηση των δημοτικών τελών, να διεκδικήσουμε έργα ουσιαστικά για το λαό της πόλης και της γύρω περιοχής, και βέβαια να ανοίξει και η προοπτική με την ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης 18 του Μάη και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις 25, προκειμένου να γίνει κάποτε επιτέλους ο δημότης νοικοκύρης στο δήμο του, ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Αυτό που λέμε εμείς, ο λαός κυρίαρχος του πλούτου που ο ίδιος παράγει. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή είπατε για την ανάπτυξη, να μην γίνει δηλαδή καμιά ανάπτυξη, έστω και αυτή που αναγκαστικά τώρα, όποια και αν γίνει, θα γίνει πάνω στις τάχτες, όπως λέτε, της κοινωνίας. Κοιτάξτε λίγο, η ανάπτυξη που ευαγγελιζόμαστε, να πω, για την οποία παλεύουμε εμείς, είναι η ανάπτυξη φιλολαϊκή. Και για να έχουμε πράγματι μια τέτοια ανάπτυξη, διότι δεν τάζουμε εμείς ως λαϊκή συσπήρωση, για παράδειγμα του Δημού Κατερίνης Λάγους με πετραχίλια στον κατερινιώτικο λαό, σε καμία των περιπτώσεων, για να έχουμε ωστόσο όντως ουσιαστικά φιλολαϊκή ανάπτυξη, ουσιαστική και μόνιμη, αν θέλετε, σε μια πορεία αντιμετώπιση των προβλημάτων και η οικοδόμηση μιας άλλης κατάστασης, μιας άλλης κοινωνίας, πολύ πιο πολιτισμένης από αυτήν την βάρβαρη, κατά τη γνώμη μας, την οποία ζούμε. Λοιπόν, θα πρέπει τα κλειδιά της οικονομίας, να το πω έτσι κάπως μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά εν τέλει, να τα έχει ο λαός, η εργατική τάξη και η σύμμαχή της. Μόνον έτσι, αποδεσμευόμενη βεβαίως από το Λάκκο το Λεόντο, για να θυμηθώ μια έκφραση του Ηλία Ηλιού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με το λαό, όπως προείπαμε, να έχει τα κλειδιά της οικονομίας, που πάει να πει να κοινωνικοποιηθούν, να γίνουν λαϊκά, να γίνουν κτήμα της κοινωνίας τα μέσα παραγωγής, να κοινωνικοποιηθούν οι δρόμοι, τα λιμάνια, οι συγκοινωνίες, να γίνει πράγματι δημόσια περιουσία όλη αυτή η υποδομή που υπάρχει, και έτσι να προχωρήσουμε με εργατικό λαϊκό έλεγχο, βέβαια, μιας εργατικής λαϊκής εξουσίας, να προχωρήσουν τα πράγματα όντως προς τα εμπρός. Τούτο δεν σημαίνει ότι παραπέμπουμε την οριστική λύση, μάλλον τη λύση, με συγχωρείτε, πολλών από τα λαϊκά προβλήματα, από τα προβλήματα των δημοτών και των δημοτισών του Δήμου μας εδώ, σε μια άλλη κατάσταση μόνο. Εμείς παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε.
Μπορώ να συνεχίσω και να πω συγκεκριμένο παράδειγμα πάνω σε αυτό. Ναι. Για να ακούσουμε ένα παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε, καταρχήν μπαίνουμε στη λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, αναθέστε μας την αρχή του Δήμου για να λύσουμε τα προβλήματά σας. Πρώτον, διότι το θεσμικό και νομικό πλαίσιο είναι πράγματι στενό και ασφικτικότατο, ιδίως μετά το 2009, οπότε ψηφίστηκε ο Καλλικράτης από τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, από τα κόμματα της Πλουτοκρατίας, να χρησιμοποιήσω μια λέξη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, γιατί μας κατηγορούν συχνά για ξύλινη γλώσσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε, διεκδικώντας και ως δημοτική αρχή, αν θέλετε, και προπάντων ως δημότες και ως δημότησες, ως λαός που διεκδικεί, που αγωνίζεται, εμείς θέλουμε το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων, όχι απλό θεατή και ψηφοφόρο σε καμία των περιπτώσεων. Ασφαλώς ζητούμε και την ενίσχυσή του στην κάλπη. Όμως στην Πετρούπολη, για παράδειγμα, κάτω στο Δήμο της Αττικής, όπου στην αρχή, την τετραετία που διανύουμε, που τρέχει, η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία ήταν στο τιμόνι του Δήμου εκεί, κάτω στο λεκανοπέδιο της Αττικής, λοιπόν, στο Δήμο Πετρούπολης, ισχύει το κοινωνικό τιμολόγιο για το νερό. Ο άνεργος, για παράδειγμα, ή ο φτωχός συνταξιούχος δεν πληρώνει ούτε μισό σεντ για το νερό. Ή έχουν περιοριστεί κατά 50% τα δημοτικά τέλη με σκοπό να καταργηθούν. Δεν πληρώνουν τα νέα ζευγάρια για τους παιδικούς σταθμούς για να στείλουν τα πιτσιρίκια τους εκεί. Επίσης, ούτε μισό ευρώ για τροφία, πράγμα το οποίο δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, συμβαίνει στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στον Βόρειο και τον Νότιο επίσης Δήμο. Έτσι λοιπόν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είστε, αν όχι ο μοναδικός, αλλά από τους λίγους συνδυασμούς, μάλλον ο μοναδικός, που λέτε ότι είστε με κάποιο κόμμα, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό, γιατί σήμερα πια όλοι είναι πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, όλοι οι συνδυασμοί. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή τις μούντζες των Ιντιγνάντος, των αγανακτισμένων, που είναι αλήθεια πια εκείνο το κίνημα, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών εγώ θα το βάζα, θα το έλεγα, διότι ξέρετε πράγματι η Λαϊκή Συσπήρωση στηρίζεται από ένα κόμμα, από το Γονιστικό Κόμμα Ελλάδας και από συνεργαζόμενους επίσης ανθρώπους, αγωνιστές, το οποίο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι σχεδόν 100 χρόνια. Βρίσκεται 100 χρόνια ενεργότατα στην πολιτική, κοινωνική, εθνική ζωή αυτού του τόπου. Και έχει δώσει αγώνες πατριωτικούς, αγώνες λαϊκούς, ό,τι καλό, ό,τι κατάκτηση υπάρχει κοινωνική, αλλά και ό,τι πατριωτική, αν θέλετε, ενέργεια, με κορυφαία περίπτωση ασφαλώς, και δεν είναι περίπτωση η λέξη, δεν ήταν ταιριαστή, την εποπία της Εθνικής Αντίστασης του 1941-1944, και σήμερα βέβαια να υπενθυμίσω, αν μου επιτρέπετε, είχατε και ένα ρεπορτάζ πιο πριν, ότι είναι 9 του Μάη, είναι η μέρα κατά την οποία στο Reichstag καρφώθηκε η σημαία του πολιτισμού στο κτίνος του ναζισμού. Είναι η μέρα, η 9η Μάη του 1945, που οι λαοί της Ευρώπης νίκησαν με πρωτοπόρο τον κόκκινο στρατό, συνέτριψαν τον ναζισμό και, πώς να πούμε, περιορίστηκε, αντιμετωπίστηκε ο κίνδυνος εκείνος. Λοιπόν, στηριζόμαστε πράγματι, για να επιστρέψουμε στο διατάφτα, αν και νομίζουμε πως η παρέκβαση αυτή ήταν τουλάχιστον αναγκαστική. Είναι πολύ σημαντική επέτειος, ιδίως σήμερα που επανεμφανίζονται δυστυχώς τέτοια απαράδεκτα αντικοινωνικά, αντιλαϊκά, αντεθνικά εν τέλει, αν θέλετε, διότι το έθνος κάποτε ήταν προοδευτικό στοιχείο και στη δική μας δυστυχώς χώρα. Λοιπόν, ναι, στηριζόμαστε από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Ας παρουσιάζονται ως ακομμάτιστοι ή ως ανεξάρτητοι οι λοιποί συνδυασμοί που κατέρχονται στο Δήμο, αλλά και πολλοί εξ αυτών και στην περιφέρεια. Νομίζω βέβαια ότι ο άλλος δρόμος του κ. Γιαννούλη στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι το κρύβουν. Έχουν την αίσθηση ότι δεν το κρύβουν. Εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζονται πάντως ως εχθροί των κομμάτων, μάλλον όχι ως εχθροί, δεν το είπα καλά, ως μη εξαρτημένοι από κόμματα, ως ανεξάρτητοι. Ναι, θέλω να το πω ότι υπάρχει και οπωσδήποτε αυτό το αίσθημα στην κοινωνία που δεν θέλει πια τους πολιτικούς, δεν θέλει να ακούει για πολιτικούς. Και ενώ όλοι λοιπόν, ακολουθώντας αν θέλετε και αυτό το ρεύμα του κόσμου που θέλει ακομμάτιστη τοπική αυτοδιοίκηση και οπωσδήποτε μακριά από εξαρτήσεις και από κόμματα, εσείς επιμένετε στο... Βεβαίως.
Να μας επιτρέψετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε κρύψει ποτέ την ταυτότητά μας, όπως κάνουν μεθοδικά. Κανένας δεν κρύβω την πολιτική μου. Στηρίζονται από κόμματα όμως, κύριε Χατζημίση. Στηρίζονται από κόμματα. Και δεν μιλάω για το Δήμο συγκεκριμένα, μιλάω γενικά. Και η Δημοτική Παράταξη Πολίτες Εδράσης του κυρίου Χιονίδη και η Δημοτική Παράταξη που προαναφέραμε, Άλλος Δρόμος του κυρίου Γιαννούλη. Και μην ξεχνούμε και ότι ο κύριος Μακρύδης ήταν εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο που είχε στηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν απατώμε, και ψήφισε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίστηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, καταρχήν δεν μιλούμε για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά διότι μόνη πραγματικά τοπική λαϊκή αυτοδιοίκηση μπορούμε να έχουμε σε μια κεντρικά σχεδιασμένη φιλολαϊκή οικονομία όπου θα εκλείψει η αναρχία της παραγωγής και θα σχεδιάζονται τα πάντα με βάση το λαϊκό συμφέρον και όχι με βάση το ατομικό, το ιδιωτικό συμφέρον των πολύ πολύ ολίγων. Mm-hmm. Μόνον εκεί, και έχουμε και ιστορικό παράδειγμα, τα βουνά της ελεύθερης πατρίδας μας, όταν γράφτηκε, θα το ξαναπούμε τώρα να με την ευκαιρία, η εποπία της Εθνικής Αντίστασης με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, και πράγματι εκεί δημιουργήθηκαν κύτταρα όντως αυτοδιοίκησης λαϊκής. Σήμερα μιλούμε ξεκάθαρα για τοπική διοίκηση. Οι δήμοι γίνονται μικρές κυβερνήσεις, το μακρύ χέρι του κράτους. Χαράτσωμα από το κεντρικό κράτος, χαράτσωμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και από το τοπικό κράτος. 20% αύξηση των δημοτικών τελών το 2010, 25% αύξηση τη ΔΕΑΚ το 2011 και πηγαίνοντας και λέγοντας πηγαίνει, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα. Έρχονται δυστυχώς χειρότερα, χτυπάμε το καμπανάκι. Πάντοτε προειδοποιούσαμε για την επερχόμενη θύελλα. Όταν οι άλλοι κυριολεκτικά παρακολουθούσαν κακόγουστα σύριαλ στην τηλεόραση ή ξέρω εγώ το δελτίο καιρού, είχαμε προειδοποιήσει για όλα αυτά, πρωτοστατήσαμε με τις δυνάμεις που διαθέταμε και που μας έδινε ο λαός και η τοπική κοινωνία, όπως αρέσκονται συχνά να λένε, ορισμένοι. Με τις δυνάμεις που μας έδινε ο λαός, παλέψαμε, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε, των λαϊκών αγώνων, έξω από το σούπερ μάρκετ, από τα σούπερ μάρκετ που είχαμε απολυμμένους, στις μάχες που δώσαμε με τις λαϊκές επιτροπές για να... για να μην πληρωθεί το επέσχυντο χαράτσι που επέβαλε, που είχε επιβάλει και επιβάλλει ασφαλώς το κεντρικό κράτος, στις μάχες ενάντια σε όλα τα διόδια, διότι εμείς δεν λέμε λιγότερα διόδια ή καλύτερα διόδια, εμείς λέμε ξεκάθαρα να καταργηθούν οι συμβάσεις παραχώρηση, οι δρόμοι να γίνουν λαϊκή περιουσία, οι δρόμοι ανήκουν στο λαό. Λέμε ότι ο περιφερειακός δρόμος, ας πούμε, είχατε και γι' αυτό ένα ρεπορτάζ λίγο πρωτύτερα, που βέβαια έχει γίνει και λίγο το γιοφύρι της Άρτας, ωστόσο είναι ένα έργο που γίνεται όχι για το λαό, δεν γίνεται με βάση το φιλολαϊκό κριτήριο, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι η περίφημη ανταποδοτικότητα. Ο οδηγός δεν θα ωφεληθεί. Το λέμε με την έννοια, το λέμε με την έννοια ότι θα επιβληθούν διόδια, αναμένεται να επιβληθούν διόδια, να γίνει μια μικρή Αττική οδός της Κατερίνης, που δεν είναι εδώ και καμιά πολύ μικρή πόλη. Έτσι, θέλω να πω ότι ο παραλληλισμός δεν είναι και τόσο άστοχος. Πράγματι, όσον αφορά τα διόδια, λέμε. Έτσι, διότι μπαίνει το ζήτημα της ανταποδοτικότητας, της ανταγωνιστικότητας. Εμείς θεωρούμε ότι οι έννοιες αυτές της ανταγωνιστικότητας κλπ. Ταιριάζουν όχι στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά στη ζούγκλα. Εμείς δεν μιλούμε για ανταγωνιστικότητα, αλλά μιλούμε για την πάλι, για την προοπτική να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία πραγματικά ανθρώπινη, όπου εκείνοι που παράγουν τον πλούτο, εκείνοι και θα τον καρπώνονται. Εν τω μεταξύ, στους αγώνες, να διεκδικούμε πράγματα που μας ανήκουν. Ας πούμε, το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, διότι όπως γνωρίζετε, τα δίμηνα και τα πεντάμηνα δίνουν και παίρνουν και ως ταξίματα, και δεν είναι πολύ λυπηρό αυτό. Δεν θέλει όμως κανένας να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μπορεί να το θέλουν. Και πιστεύουμε ότι όντως ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου, ο πιο πολύς κόσμος ασφαλώς το θέλει και πρέπει να το θέλει και να το διεκδικεί. Δεν φτάνει, ξέρετε, μόνο το θέλω. Πρέπει να το διεκδικεί ο λαός μας αυτό, οι δημότες και οι δημότησες, οργανωμένα και συλλογικά μέσα από τα σωματεία, από τα συνδικάτα. Αλλάζοντάς τα βέβαια, γιατί είναι οι συσχετισμοί πολύ αρνητικοί. Δεν είναι καθόλου καλός ο δρόμος του κυρίαρχου συνδικαλισμού, του κυβερνητικού εργοδοτικού εδώ στον Δήμο Κατερίνης και στην στενή περιοχή μας. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Να οργανωθεί επίσης ο κόσμος σε επιτροπές στη γειτονιά και στο χωριό και να παλέψει για αυτό που του ανήκει. Όπως, ας πούμε, συνέβη αυτό, ξέρετε.
Πριν γίνει τόσο ασφικτικό το πλαίσιο, το νομοθετικό και το θεσμικό με τον Καλλικράτη το 2009, το 2006-2010 έχουμε παράδειγμα από την Νίκαια, ένα πολύ μεγάλο δήμο του Λεκανοπεδίου, κάτω εκεί στον Πειραιά, όπου στη δημοτική αρχή ήταν ο κομμουνιστής Μπενετάτος, ήταν η λαϊκή συσπήρωση στην αρχή του Δήμου και βέβαια και με την πάλη, με τον αγώνα του νικαιώτικου λαού, 177 συμβασιούχοι του Δήμου εκεί μονιμοποιήθηκαν. Και τούτο, ξέρετε, έχει να κάνει βεβαίως και με το εργατικό λαϊκό δικαίωμα για δουλειά, σταθερή και μόνιμη. Έχει επιπλέον να κάνει και με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς το Δημότη. Δημοσίους υπαλλήλους, όπου βλέπουμε ότι θα πρέπει να λιγοστέψει ή το κράτος μας είναι μεγάλο. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το κράτος, αυτό το κράτος που τα 10.700 εκατομμύρια που χρώσταγε και που χρωστά στις τοπικές κοινωνίες, στους Δήμους και που στην ΚΕΔΕ, πρώην ΚΕΔΕ και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, επιδίκασαν ή ψήφισαν να δοθούν από τα 10.700 εκατομμύρια μόνο το 1 δις, εάν θυμάμαι καλά τα νούμερα, αλλά αυτά είναι περίπου, μόνο το 1.700 εκατομμύρια. Εμείς απαιτούμε, διεκδικούμε τα άλλα 9 δις που οφείλει το κράτος στις τοπικές κοινωνίες να βεβαίως και να δοθούν, διότι ανήκουν στο λαό και της Κατερίνης, που είναι και ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας μας, όπως γνωρίζετε, σε πληθυσμό και του αναλογεί ένα σημαντικό ποσό. Μάλιστα. Τα διεκδικούμε και τα απαιτούμε αυτά. Γι' αυτό άλλωστε και το ΚΚΕ καταψήφισε την επέσχυντη εκείνη απόφαση, την επέσχυντη εκείνη πράξη, σύμφωνα με την οποία χαρίστηκαν 9 δις στο κράτος που είχαν ληστευθεί, αν επιτρέπετε και η φράση αυτή, δεν είναι λαϊκίστικη και δημαγωγική, από τους δημότες και τις δημότησες και της δικής μας περιοχής και της Κατερίνης. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.